εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω. Επί του πιεστηρίου και απόψε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα μαζί. Να πάμε στους απόψινους καλεσμένους με μια πλούσια επικαιρότητα σήμερα. Τάνια Ιακωβίδου, βουλευτής Β' Αθηνών Νέας Δημοκρατίας, καλησπέρα. Αλέκος Καλύβης, μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής Λάρισας Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και όπως κάθε βράδυ, Μάκης Κούρης. Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα, Λάμπρου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πλούσια επικαιρότητα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Τσουνάμι από ειδήσεις. Όχι όλες καλοκαιριάτικα, αλλά από ενδιαφέρουσα. Αυγουστιάτικα, μπαίνουμε στην Αύγουστο. Γιατί, δηλαδή, ειλικρινά το πιστεύω να είσαι. Αν κάτι δεν λείπει από αυτή τη χώρα είναι οι ειδήσεις. Για να παραφράσουμε τον Τζόρτσιλ, παράγουμε περισσότερες ειδήσεις από όσο μπορούμε να καταναλώσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο στο εσωτερικό. Και το κυριότερο είναι ότι είναι σημαντικές. Δεν είναι μονόστιλα. Είναι πολύ σημαντικές. Είμαστε εδώ για να ρίξουμε φως στο παρασκήνιο, να φέρουμε στην επιφάνεια τις διαστάσεις εκείνες οι οποίες μένουν στη σκιά. Να δώσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, να τις συζητήσουμε. Καταρχήν, νομίζω ότι η πιο εντυπωσιακή είδηση, και η οποία βγήκε τώρα το βράδυ, είναι ότι η κυβέρνηση, η κλιμάκια της κυβέρνησης θα μετακομίσουν στο εξωτερικό για να γίνονται συναντήσεις με την Τρόικα. Τώρα αυτό είναι μια παραλλαγή. Η κυβέρνηση δεν ήθελε να έρχεται η Τρόικα κάθε τρεις και λίγο εδώ να κάνει την αξιολόγηση για να μην επιβαρύνει το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα. Νομίζω πως θα είναι μήπως για να μην επιβαρύνει έξοδα η Τρόικα. Αυτό λοιπόν είναι παράπλευρο. Νομίζω Λαύρο ότι είναι πρωτοφανές. Δεν είναι, είναι ήδη ο έγκυρος και εγκυρότατος συνάδελφος ο Μιχάλης Κλιματίου μετέδωσε από την Ουάσιγκτον και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι σε συνάντηση που έχουν δημοσιογράφει στο State Department ότι θα μετακομίσει η κυβέρνηση 3, 4, 5 Σεφερίου στο Παρίσι, όπου θα συζητήσει με την Τρόικα και πάει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός, ο κύριος Χαρδούβελης, ο Σύμβολος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βούτσης και ο Υπουργός Διοίκησης και Μεταρρύθμισης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετακομίσει η κυβέρνηση στο εξωτερικό. Αυτό δεν ξαναγίνει. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη χώρα που να στείλει. Να είναι μια συνάντηση διεθνής, ξέρω εντάξει. Μια συνάντηση αρχηγών και να έχει τους υπουργούς, ασφάλωσα. Αλλά εδώ πάει να συζητήσει με την Τρόικα, εκτός αν θέλουν κάτι να κρύψουν. Το νόημα ήταν, το ξέρεις πολύ καλά και από το ρεπορτάζ, το έχουμε συζητήσει τόσο καιρό, και όλοι οι συνάδελφοι δηλαδή, ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε κάθε τρεις και λίγο να έρχεται και η Τρόικα εδώ, να δημιουργεί εντυπώσεις και εντυπωσιασία ήταν δηλαδή. Και τελικά πάει ίδια. Όχι ότι θα αποφύγει τις ειδήσεις. Το ρεπορτάζ θα γίνει ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά το θέμα είναι με ποιο σκεπτικό, με ποια λογική. Πάει κλιμάκιο της κυβέρνησης να συζητήσει, δεν είναι να πει ότι είναι το δουνουτού, το να τα λογιεσίες και γίνεται μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο. Αλλά εδώ πάει να συζητήσει θέματα προκειμένου να κλείσουν οι γενικές γραμμές του ελέγχου. Το νόημα ποιο είναι, το να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα. Το ρεπορτάζ, ότι το ρεπορτάζ θα βγει, θα βγει. Θα βγει από τους ανταποκριτές εκεί, θα βγει από τους συντάκτες του Υπουργείου Οικονομικών εδώ, θα βγει από τους πολιτικούς συντάκτες, να μην βγει από κλείδι. Το γεγονός ότι αποφασίζει μια χώρα να στείλει, να συζητήσει με την Τρόικα για θέματα ελληνικού και μόνο ενδιαφέροντος στο εξωτερικό. Μια πρώτη γύρα για αυτό το θέμα, ένα σύντομο σχόλιο. Γι' αυτό και θα έρθουμε και στα άλλα, κύριε Ιακωβίδου. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να έχετε Τρόικα εδώ για να μην δημιουργούνται δημοσιογραφική αναστάτωση και κοινωνική και πολιτική επιβάρηση. Τελικά δεν θα αποφευθεί. Γνωρίζετε ως πρώην δημοσιογράφος ότι το ρεπορτάζ θα βγει ούτως ή άλλως. Ότι να πούμε ότι διώξαμε την Τρόικα. Κύριε Κουρή, νομίζω ότι το μεγάλο θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη χώρα μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν προχωρήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που είχαν τελματώσει και που η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2-2,5 χρόνια έχουν μπει πολλά πράγματα σε μία σειρά και αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν σαν απότερο σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών. Άρα νομίζω ότι το όφελος θα είναι πολύ σημαντικό. Εφόσον λοιπόν αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιταχυνθούν, βεβαίως θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω ότι θα έπρεπε αυτές οι μεταρρυθμίσεις να τις έχουμε ξεκινήσει μόνοι μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να έχουμε κάνει για παράδειγμα μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, ώστε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Ένα το κρατούμενο. Θα έπρεπε επίσης να έχουμε προχωρήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις και όσον αφορά τη λειτουργία του δημόσιου τομέα για να είναι ευέλικτος και να μπορεί να εξυπηρετεί πραγματικά τον πολίτη. Θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει στο κομμάτι της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Όμως όλα αυτά γίνονται τώρα πράξη, γίνονται σταδιακά. Δεν είναι καμία πράξη. Και άρα, το δημόσιο δεν λειτουργεί.
Το δημόσιο δεν λειτουργεί. Με πέντε χρόνια κυβέρνηση. Το δημόσιο πριν από μερικά χρόνια ήταν ένα δημόσιο το οποίο καρκινοβατούσε. Τώρα λοιπόν μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει, οι κυβερνήσεις των δύο κομμάτων προχωράει που προχωράει το θέμα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, που αν μέχρι πρότινος βάζαμε στο τραπέζι το θέμα της αξιολόγησης, θα ήταν πολύ καλοθελητές, ειδικά από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ακόμη και τώρα λένε αξιολόγηση καλύτερα να μην γίνει κάτω τις προϋποθέσεις που γίνεται. Δηλαδή να αφήσουμε δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι είναι αντιπαραγωγικοί να παραμένουν στο δημόσιο. Χωρίς να μου, το θέμα και είναι ότι πάει η κυβέρνηση να συζητήσει την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο δεν Πάρισι. Είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι, όχι. Να θα μου επιτρέψετε να πω, δεν είναι κακό. Εγώ προσωπικά το βλέπω θετικό. Έχοντας την εικόνα των Τροϊκανών να έρχονται στην Ελλάδα και να επισκέπτονται τα υπουργεία και να λειτουργούν οι υπουργοί υπό το βάρος της Τρόικας, είναι χίλιες φορές προτιμότερο να πούμε ότι οι Τροϊκανοί πηγαίνουν έξω και αυτό είναι ένα βήμα που έχει να κάνει με συγκεκριμένη επιλογή του Πρωθυπουργού της χώρας, που έδειξε την πόρτα στους Τροϊκανούς και ουσιαστικά όταν λέει σκίζω το μνημόνιο μέρα με τη μέρα, αυτό εννοεί. Διότι την τελευταία φορά που οι Τροϊκανοί επισκέφθηκαν τη χώρα μας, δεν δέχτηκε να τους δει στο Μέγαρο Μαξίμου και το γεγονός ότι γίνεται η συνάντηση στο Παρίσι, αυτό τι δείχνει, τους λέμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο μετέφερε και ο Γκίκας ο Χαρδούβελης, ο νέος Υπουργός Οικονομικών, ότι μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ αυτή η εποπτεία, η στενή από πλευράς των Τροϊκανών. Τώρα λοιπόν από εκεί και πέρα, εφόσον πρέπει να ζητηθούν κάποια πράγματα, θα γίνουν αυτά βάσει, προσέξτε, βάσει εγγράφων, βάσει απολογιστικών στοιχείων, για να δείξουμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και βεβαίως να εξασφαλίσουμε και την επόμενη δόση ή τουλάχιστον να διασφαλίσουμε τα προαπαιτούμενα. Αυτό λέω. Από το να μπαίνουμε στα υπουργεία και να μας ελέγχουν, είναι χίλιες φορές καλύτερα αυτό. Σκίζουμε τα μνημόνια. Και τα σκίζουμε μέρα με τη μέρα και ουσιαστικά αυτό είναι σημειολογικό. Αυτό που συμβαίνει σε σχέση με τη μετακόμιση των Τροϊκανών στο Παρίσι. Μάλιστα, αυτό που λέει όχι τη κυβέρνηση. Αυτό που λέει η κυρία Ιακωβίδου. Οι Τροϊκανοί φεύγουν. Όχι, όχι, η κυβέρνηση μετακομίζει. Η κυβέρνηση και ακολουθεί από πάνω στα σκυλάκι. Ναι, και πάει πίσω. Έτσι, γιατί αυτοί που θα πάνε είναι υπουργοί οι οποίοι έχουν αναλάβει να τρέξουν συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει. Δεν είναι δυνατόν να μην πάνε και να μην συζητήσουν με του Τροϊκανού. Άρα αυτό που συμβαίνει είναι το εξή. Οι Τροϊκανοί φεύγουν εκτό χώρα. Και έρχονται οι υπουργοί να συνεπικουρήσουν ουσιαστικά και να δώσουν κάποιες αναγκαίες εξηγήσεις ενδεχομένως Τροϊκανούς που έχουν κάποιες απορίες πάνω σε απολογιστικά στοιχεία. Και τον πάει που θέλει. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Να συμπληρώσω εγώ κάτι σε αυτό πάντως ότι αν το υπουργικό κλιμάκιο πάει στο Παρίσι, συνεννοηθεί με τους Τροϊκανούς και αυτό είναι, θα το δούμε. Εάν παράλληλα με αυτό υπάρχουν και υπάλληλοι, οι κατώτεροι υπάλληλοι της Τρόικας να μπαινοβγαίνουν στα υπουργεία και να ασκούν τον έλεγχο που έκαναν τα αφεντικά τους. Εγώ πιστεύω ότι τώρα τελείωσε. Ο Ράχημα πού είναι? Σε όλα κτημάτια, σε κάθε τράπεζα, σε κάθε υπουργείο. Ο κ. Φούχτελ. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια, τα 2-2,5 χρόνια, έπρεπε να επιταχύνει, επαναλαμβάνω, κάποιες μεταρρυθμίσεις. Η έλευση των Τροϊκανών και οι τακτικές επισκέψεις στα Υπουργεία είχαν να κάνουν ακριβώς με την επιτάχυνση αυτού του έργου. Βεβαίως, όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει και να τα έχουμε κάνει από μόνοι μας. Θα δούμε, κυρία Ιχόβη. Αυτό λέω λοιπόν. Τώρα πλέον κλείνει ένας κύκλος. Αυτό της εντατικοποίησης και του ελέγχου πλευράς των Τροϊκανών. Φεύγει η Τρόικα από την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε σε λίγο τι έχει γίνει, γιατί υπάρχει η έκθεση της Επιτροπής Βουλής. Κύριε Καλύβη, ένα σχόλιο. Μα κοιτάξτε τώρα. Εντάξει, εντυπωσιάζει το με πόση ευκολία μιλάμε για τέλος των μνημονίων ή για το ότι φεύγει η Τρόικα. Η Τρόικα δεν φεύγει. Και στην Αφρική να γινόταν το ραντεβού, η Τρόικα θα είναι εδώ. Δηλαδή οι έλεγχοι θα γίνονται. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτά που λέει η Τρόικα θα εφαρμόζονται. Τα μνημόνια δεν τελειώνουν. Αντίθετα, συνεχίζονται. Έχουμε διαρκώς μέτρα προαπαιτούμενα τα οποία λαμβάνονται και επίσης πρόσφατα υπήρξε η διαπίστωση ότι από τα 600 μέτρα των μνημονίων, τα οποία είναι σε μια εξέλιξη πραγμάτων, το 1 τρίτο έχει εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν ας σταματήσουμε την ψευδολογία περί τέλους των μνημονίων. Τα μνημόνια έχουν γίνει καθεστώς στη χώρα μας και δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει υποταχθεί πλήρως στην Τρόικα. Κάνει ό,τι της λέει η Τρόικα, δικαιολογεί απόλυτα διότι τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ασκεί μια πολιτική, το πρόγραμμα, το μόνο πρόγραμμα που εφαρμόζεται δεν είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ που είχε αναφέρει, είχαν εκπονήσει πριν τις εκλογές, εφαρμόζονται τα μνημόνια. Σωστά, πάμε στο Παρίσι, η κυβέρνηση να συζητήσει. Κοιτάξτε κάτι, κατά την άποψή μου, εντάξει, ρωτάτε εμάς οι οποίοι λέμε ότι πρέπει να φύγει η Τρόικα. Λοιπόν, η Τρόικα δεν είναι να πάει στο Παρίσι και να πάμε και εμείς στο Παρίσι. Η Τρόικα είναι να πάει σπίτι της. Λοιπόν, και η ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει το ρόλο της στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση. Θα γυρίσει μπούμεραγκ στην κυβέρνηση αυτή η μορφή διαχείρισης. Διότι
μπορεί να γλιτώσει προσωρινά ορισμένα πήγαινε έλα της Τρόικα, αλλά επαναλαμβάνω ούτε ο έλεγχος θα, δεν θα γλιτώσουμε από τον έλεγχο και ούτε από τα μέτρα τα οποία θα επιβάλλει η Τρόικα. Ναι. Αυτό είναι καθαρό. Πάντως πριν πάρει το λόγο ο Ζαμπλούς, ένα άλλο θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι γιατί δεν το ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τώρα το μάθαμε από την Αμερική, από έναν ικανότατο που έχει πηγές, τον κ. Γουνατίου. Αν ο κ. Γουνατίου δηλαδή, δεν το αποκάλυπτε, ένα μήνα δεν θα ξέραμε τι, αυτή την απόφαση που υπάρχει, αυτή τη συμφωνία. Ξέραμε την πρόθεση της κυβέρνησης να μην ξαναεπιστρέψει, να μην επιστρέψει η Τρόικα εδώ και να γίνουν συναντήσεις και τώρα μάθαμε ότι θα πάει στο Παρίσι η ίδια. Κύριε Αμπλή. Κύριε Κουρί και κύριε Καλαρίδη, άκουσα με προσοχή και τους δύο προλαλήσαντες, ειδικά την κυρία Ιακωβίδου. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και την ενδεχόμενη ή τέλος πάντων την προγραμματισμένη, πλέον αυτό είναι της τελευταίας στιγμής τώρα πληροφόρηση. Ναι, το ενδεχόμενο το Σεπτέμβρη, το ενδεχόμενο το Σεπτέμβρη να η κυβέρνηση να έχει την επαφή με την Τρόικα στο... Τρεις, τέσσερις, πέντε... Ωραία, ναι, αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως. Το ζήτημα είναι σε ποια ατζέντα. Ποια θα είναι η ατζέντα της συζήτησης. Ενδεχομένως, λέμε. Όχι ότι είναι άγνωστη παντελώς. Υπάρχει κάποια ατζέντα προφανώς, η οποία στο επόμενο διάστημα θα είναι γνωστή ενδεχομένως. Όμως σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε βεβαίως με αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως από την κυρία Κουβίδου περί σχισίματος των μνημονίων ή ότι φεύγει η Τρόικα κτλ. Η Τρόικα είναι εδώ με την έννοια πια. Τι είναι Τρόικα. Το λέμε για πολλωστή φορά. Το ξέρουμε όλοι εδώ σε αυτό το τραπέζι και όσοι μας ακούν και μας βλέπουν αυτή την ώρα. Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είμαστε μέλη αυτών των οργανισμών, συμμετέχουμε και βεβαίως με αφορμή, να το πω έτσι, τα μέτρα που πάρθηκαν, λέω μνημονίων κτλ., υλοποιούνται μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Τώρα μην γυρίζω στα παλιά. Και βεβαίως τα μέτρα που έχουν προαποφασιστεί εννοώ με τις μνημόνια και προβλέπονται μέσα από τα μνημόνια που έχουμε συνυπογράψει είναι μέτρα βαθύτατα αντιλαϊκά. Το ζει ο λαός μας, μην τα αναφέρουμε. Τα ζει ο λαός μας. Είναι μέτρα τα οποία ξεδιπλώνονται, μέτρα τα οποία έρχονται, είναι προς υλοποίηση. Σαν ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επιτρέψτε μου, πολυνομοσχέδιο δείτε. Αύριο κατατίθεται, κάτω τις πληροφορίες, ήταν να κατατίθεται σήμερα, μάλλον αύριο κατατίθεται, που ανοίγουν τα ζητήματα ξανά του ασφαλιστικού κτλ. Κτλ. Μια σειρά από θέματα. Άρα λοιπόν, εμείς δεν μπαίνουμε στο αν η όποια διαβούλευση με την Τρόικα θα γίνει εντός χώρας, που όπως είπατε μπορεί για επικοινωνιακούς λόγους, για χίλιους άλλους λόγους, τέλος πάντων η κυβέρνηση να επιλέγει να πάει στο εξωτερικό, εκτός Ελλάδος, να τη συναντήσει ή να συνευρεθούν με την Τρόικα. Το ζήτημα είναι τι θα σημαίνει αυτό ή τι σημαίνει μέχρι τώρα, τα βιώνει ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία του λαού μας, αυτά τα βάρβαρα μέτρα, τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία έχουν προαποφασιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τα έχουμε ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή με διάφορες κυβερνήσεις. Σε ό,τι αφορά όλα αυτά που συζητάμε τα τελευταία 2-3 χρόνια με αφορμή την κρίση, όλα αυτά τα μέτρα έχουν προαποφασιστεί. Δεν εφαρμόστηκαν στη χώρα μας ή εφαρμόστηκαν σταδιακά και αξιοποίησαν την κρίση προκειμένου αυτό να το προωθήσουν. Μισό λεπτό θα επανέλθουμε, διότι όντως το σημαντικό δεν είναι. Και συγγνώμη, επιτρέψτε μου λίγο. Παρακαλώ. Μνημόνια. Μνημόνια διαρκείας έχουμε από 1η-1η του 2014. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε σε μόνιμη επιτήρηση, ανεξαρτήτου Τρόικας με την έννοια του όρου που το συζητάμε. Ανεξαρτήτου λοιπόν Τρόικας, Δουνουτού κτλ. Έχουμε συγκεκριμένο. Συγκεκριμένη επιτήρηση, εποπτεία, με συγκεκριμένους στόχους, βαθύτατα, αντιδραστικούς σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα σε αυτό που λέει ο κύριος Λαμπρούλης, του λαού μας. Να υπενθυμίσουμε, μισό λεπτό, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει βάσει της οικονομικής διακυβέρνησης πανευρωπαϊκή εποπτεία στους προϋπολογισμούς. Βεβαίως. Πολύ περισσότερες χώρες οι οποίες τελούν υπό πρόγραμμα προσαρμογής. Για στόχους σύγκλησης κτλ. Σε σχέση με τα ελλείμματα. Για μέτρα τα οποία θα παίρνουν αν δεν επιτυγχάνονται. Έχουν πολλαπλασιαστεί ελέγχοι σε πάρα πολλά ζητήματα και στα μακροοικονομικά στοιχεία και στους προϋπολογισμούς. Και, θα είναι πολύ, και πολύ... μάλιστα υπάρχουν και ποινές αυστηρές με πρόστιμα. Τα ακόμα οποία... και με περικοπή κονδυλίων ευρωπαϊκών κλπ. Ειδικά στις χώρες που εφαρμόζουν πρόγραμμα. Να πούμε, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Σήμερα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής εξέδωσε την τριμηνία έκθεσή του για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Να πούμε μερικά στοιχεία μόνο.
προβλέπει ότι αν δεν καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό ύψους 14,9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014-2015, θα χρειαστούμε νέο μνημόνιο, νέα δανειακή σύμβαση και νέο μνημόνιο. Είπε ότι δεν θα υπάρξει μείωση ανεργίας αν δεν επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης. Η ανάπτυξη δεν φαίνεται να προχωρά λόγω της ύφεσης και του ηφαισιακού προγράμματος, ότι δεν θα υπάρξει μείωση ανεργίας αν δεν επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί, ότι το ζήτημα των τραπεζών παραμένει άλυτο καθώς δεν επαρκεί η ανακεφαλαιοποίηση, εκκρεμεί η λύση για τα κόκκινα δάνεια, κάνει λόγο για υστέρηση των μεταρρυθμίσεων καθώς δεν έχει υλοποιηθεί, λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, το 70% των προαπαιτουμένων, βλέπει υποχώρηση των επενδύσεων λόγω γραφειοκρατίας. Και μάλιστα λέει ότι οι ξένοι επενδυτές θεωρούν ότι αν δεν έχουν μέσο δεν μπορούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Χαρακτηρίζει δρόμο μετεμποδίων τη δημοσιονομική εξυγίανση. Ότι η οικονομία τελεί υπό την δαμόκλειο σπάθη του δημόσιου χρέους, το οποίο δεν έχει διευθετηθεί. Εκτάσσεται κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού. Λέει ότι οι φόροι έχουν μπει χωρίς σχεδιασμό με αποτέλεσμα ηφαισιακό. Ότι, ότι η φοροδοτική ικανότητα του έχει εξαλειφθεί των πολιτών και πάρα πολλά περιγράφει μια εικόνα. Αυτό δεν περιγράφει το το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Αυτό προφανώς θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού για όλους. Σωστή. Είναι αντίθετα με την, ότι έχουμε πλεόνασμα, το success story, ότι περάσαμε τον κάβο πλέον και πάμε για ανάπτυξη. Και εδώ ουσιαστικά είναι, θα λέγαμε με την δημοσιογραφική γλώσσα, ότι είναι χαστούκι εναντίον της κυβέρνησης και της πολιτικής της, όταν λέει ότι η φοροδοτική ικανότητα εξαντλήθηκε, ότι επιβλήθηκαν φόροι χωρίς σχέδιο. Και όλα που ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη σε επενδυτή, επενδυτές δεν έρχονται, ότι δεν έχουν μέσα. Δηλαδή, νομίζω ότι χειρότερα θα μπορούσε να βγάλει ένα που είναι, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πλέον το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, διότι και αξιοκρατία και αποδεκτό από όλα τα κόμματα είναι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής σαν έγκυρο όργανο. Κύριε Ακουβίδη, ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάθε οικονομία, όταν δεν υπάρχει το κομμάτι της ανάπτυξης και η προσπάθεια που καταβάλλεται αυτή τη στιγμή είναι προς αυτή την κατεύθυνση, είναι καταδικασμένη στην φτώχεια και στην επανάπτυξη. Η προσπάθεια λοιπόν που πρέπει να γίνεται από εδώ και πέρα είναι να μπορέσουμε βεβαίως να αλλάξουμε και προς το καλύτερο το κομμάτι της φορολογίας, και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω από το Σεπτέμβριο και μετά, και μάλιστα οι όποιες συζητήσεις γίνουν με τους Τροϊκανούς εκεί αποσκοπούν στο πώς θα μπορέσουμε σε συγκεκριμένες πτυχές της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης να υπάρξει μια αλλαγή. Εγώ προσωπικά δεν σας κρύβω ότι στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες είχα καταθέσει και μία ερώτηση. Μάλιστα την είχαμε υπογράψει και 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και έλεγα ότι θα πρέπει να επανέλθει το αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί βλέπω πραγματικά ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούν οι άνθρωποι να αποδώσουν τους φόρους τους. Άρα και η κυβέρνηση το αντιλαμβάνεται. Βεβαίως, το ασφαλιστικό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα το συζητήσουμε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά όσον αφορά λοιπόν το φορολογικό, νομίζω ότι ναι, πραγματικά το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Οικονομολόγος είναι και ο ίδιος. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πλήρη συγκεκριμένη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, ειδικά στον χώρο της αγοράς. Η πρόθεση του άλλωστε είναι αυτή, να μπορέσουμε να τονώσουμε ακόμη και μέσα από αυτή τη διαδικασία της ηφαισιακής πολιτικής την ανάπτυξη, ειδικά την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ΕΣΠΑ, το οποίο θα ξεκινήσει και με τα 19 επιχειρησιακά προγράμματα, αυτό που γνωρίζω είναι ότι αυτά τα περίφημα 24 δις θα κατευθυνθούν σε αυτή την τροχιά, δηλαδή στο να μπορέσουμε πραγματικά να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, να ενισχύσουμε την καινοτομία, κάτι άλλωστε προβλέπεται και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναζητήσουμε και κλάδους, οι οποίοι πραγματικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Πέρασε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, που ουσιαστικά τι έκανε, προσπάθησε να ενισχύσει τον τουρισμό σε κάποιες θεματικές ενότητες που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, που μέχρι πρότινος δεν είχε περάσει ίσως από το μυαλό μας ότι μπορεί να βοηθήσουν ιδιαίτερα την οικονομία, όπως για παράδειγμα ο ιατρικός τουρισμός, όπως για παράδειγμα ο θρησκευτικός τουρισμός. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα. Και η θρησκεία τα έχει προχωρήσει περισσότερο από την κυβέρνηση και βεβαίως, τα ιατρικά κέντρα έχουν φέρει ιατρικό τουρισμό. Θέλω να πω επομένως ότι ακόμα έχουν να γίνουν πολλά πράγματα, αλλά έχουμε μπει και έχουμε δρομολογήσει, έχουμε μπει σε μία σειρά, σε μία κατεύθυνση αλλαγών και έχουμε δρομολογήσει και κάποιες αλλαγές, οι οποίες ήταν απαραίτητες. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ακούω την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικά, να αντιδρά στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων. Και εγώ αναρωτιέμαι, αν δεν είχε προχωρήσει η επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, πού θα ήμασταν σήμερα και θα είχαν δημιουργηθεί όλες αυτές οι θέσεις εργασίας στο λιμάνι? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το καμποτάζ σε σχέση με την κρουαζιέρα. Το γεγονός λοιπόν ότι περάσαμε από αυτή τη διαδικασία πλέον στην δυνατότητα του να προσεγγίζουν τα μεγάλα κρουαζιερόπλια τα λιμάνια της χώρας, αυτό δημιούργησε όχι απλώς θέσεις εργασίας, αλλά και ρευστότητα αντίστοιχα στις αγορές όπου κατεβαίνουν οι τουρίστες, προκειμένου βεβαίως να κάνουν τα ψώνια τους.
και πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν σε καθημερινή βάση και έρχονται και αποδεικνύουν ότι οι μεταρρυθμίσεις τελικώς μπορεί να βοηθήσουν προς το καλύτερο τη ροή των πραγμάτων στην ελληνική κοινωνία. Να προσφέρουν θέσεις εργασίας και να αλλάξουν το οικονομικό κλίμα. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει μεταφραστεί ούτε σε ρευστότητα στην οικονομία, ούτε σε μείωση της ανεργίας. Αντιθέτως, έχουμε διόγκωση ανεργίας 27,3. Μία ανατελεία, παρακαλώ. Να ψυχήσω. Κυρία Καλύπη. Κοιτάξτε κάτι, νομίζω ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού κάνει εύστοχες παρατηρήσεις, όχι όλες, αλλά εν πάση περιπτώσει καταδεικνύει ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται κατά την άποψή του δεν οδηγεί σε μία έξοδο της χώρας από την κρίση. Εμείς το λέμε με πολύ πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η κατάσταση έχει μπλοκάρει πια. Το πρόγραμμα αυτό έχει αποτύχει, έχει πετύχει μόνο τους αντεργατικούς στόχους του. Σε όλα τα άλλα έχει αποτύχει. Έχουμε αυτή τη στιγμή 2 ακαθάριστα εθνικά προϊόντα δημόσιο χρέος και 1 ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε ιδιωτικό χρέος. Τράπεζες οι οποίες συνεχώς μειώνουν την πιστοδότηση, κρίση ρευστότητας στην οικονομία, άρα δεν πάμε πουθενά έτσι. Το ερώτημα είναι το εξής. Μπορείς να κρατήσεις αυτό το πρόγραμμα για να κάνεις ορισμένες διορθώσεις, ξέρω εγώ, στη φορολογία κτλ. Θα σου αποδώσει αυτό το πράγμα? Εμείς λέμε δεν θα σου αποδώσει. Διότι η λογική είναι πέρα από αντεργατική και λάθος οικονομικά. Σας λέω, ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να δεχτεί ότι μπορούμε να έχουμε πλεόνασμα 3, 6 και 9 δις τα επόμενα από φέτος μέχρι τα επόμενα 2 χρόνια και αυτό να μην οδηγεί σε ύφεση της οικονομίας? Διότι τι γίνεται, αν θες να βγάλεις πλεόνασμα για να πληρώσεις τους δανειστές, θα στραγγίξεις την οικονομία. Αυτό γίνεται. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό γίνεται. Με συνέπεια, ούτε η ανεργία να μειώνεται και δεν πρόκειται να μειωθεί. Με κάποια προγράμματα τα οποία γίνονται απλά για να ανακυκλώνουν ένα μέρος των ανέργων. Σε αυτόν τον τομέα, εσείς τι έκανατε? Κοιτάξτε κάτι. Εμείς επεξεργαζόμαστε και θα είμαστε σε θέση στη διάρκεια της. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη να διατυπώσουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Επεξεργαζόμαστε ένα αναλυτικό εκλογικό πρόγραμμα. Εξειδικεύουμε αυτό που είπαμε στην Αθηναίδα δηλαδή και επιχειρούμε να το μορφοποιήσουμε σε ορισμένους κεντρικούς άξονες μέτρων πολιτικής τα οποία είναι απαραίτητα. Το πρώτο θέμα για μας είναι η ανεργία. Η ανεργία, εάν αντιμετωπιστεί έστω και ένα μέρος της ανεργίας, αυτό θα έχει θεραπευτικές ιδιότητες σε όλο τον τομέα της οικονομίας. Για παράδειγμα, αν μειώσεις την ανεργία κατά ένα ποσοστό, θα μπορέσεις να έχεις αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεύτερον, θα έχεις ένα πολλαπλασιαστεί στην οικονομία, διότι θα σου αυξηθεί η ζήτηση. Λοιπόν, όλα αυτά υπέρα από το γεγονός ότι θα θεραπεύσεις. Και να υπάρχει δουλειά σε επιχειρήσεις. Ναι, εντάξει, κάτι. Εκ των πραγμάτων, προσέξτε κάτι. Αυτό σημαίνει θα αναγκαστεί σε κάποια περίοδο, διότι εάν περιμένεις μόνο την ανάπτυξη για να μπορέσεις να θεραπεύσεις το πρόβλημα, οι μελέτες του Ινστιτούτου Εργασίας δείχνουν ότι θα κάνεις 20 χρόνια για να επαναφέρεις την ανεργία στο 12%. Άρα χρειάζεται συνδυασμός μέτρων και οικονομικής πολιτικής και μακροοικονομικής πολιτικής και αναπτυξιακά μέτρα και μέτρα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και ταυτόχρονα όμως και πολιτικές απασχόλησης. Δεν έχετε διατυπώσει, κύριε Καλή, μέχρι τώρα. Κάνετε διαπιστώσεις. Δεν είναι συγκεκριμένο. Δεν έχετε κάνει διαπιστώσεις. Στις διαπιστώσεις συμφωνούμε περισσότερο. Ακόμα και στη δημοκρατία συμφωνούμε. Προσέξτε κάτι. Να συνεννοηθούμε για ένα πράγμα. Ότι ό,τι εφαρμόστηκε ως πρόγραμμα δεν έχει αποδώσει. Σε αυτό συμφωνούν περισσότεροι. Τι θα γίνει λοιπόν, στο θέμα. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς θα προχωρήσουμε σε ένα σύνολο μέτρων για την απασχόληση. Σας είπα και μέτρα ανάπτυξης και μέτρα. Έχουμε αναφέρει και συγκεκριμένα τους τομείς που πρέπει να ενισχυθεί η δραστηριότητα. Έχουμε αναφέρει τα 6 συμπλέγματα της οικονομίας, τα έχει αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και 2 χρόνια. Πάνω εκεί γίνεται μια συγκεκριμένη δουλειά για να μπορέσει να τονώσει κυρίως την εσωτερική δυναμική της χώρας. Διότι αυτό που λέγεται περιμένουμε επενδύσεις απ' έξω, δεν θα έρθουν επενδύσεις απ' έξω. Εάν δεν στηριχτείς στις δυνατότητες τις δικές, δηλαδή την οικονομία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, το δημόσιο τομέα με ένα εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό και λειτουργία και τον κοινωνικό τομέα, δεν πρόκειται να πάρει μπροστά. Έχει αγαθή δημοκρατία και τέτοιο ύψος φορολογικών τελεσών, αποκλείεται να έρθει επένδυση. Με τέτοιο ύψος φορολογικών τελεσών, τέτοια φορολογία και τέτοια γραφειοκρατία. Να σας πω κάτι, κοιτάξτε, μερικές φορές λέμε ορισμένα τσιτάτα. Λέγαμε, για παράδειγμα, λέγανε, όχι εμείς, έλεγε και από τον κύριο Παπαδήμο μέχρι όλες τις κυβερνήσεις, ότι θα μειώσουμε το κόστος εργασίας και αυτό θα λειτουργήσει να έρθουν οι επενδύσεις. Είδατε εσείς. Και διαπιστώθηκε τώρα ότι είναι εναντίον της παραγωγικότητας. Και διαπιστώθηκε ότι το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι ήταν λάθος η οικονομική σκέψη και η οικονομική πολιτική. Εκ των υστέρων, φυσικά, προφήτης. Ποιος πληρώνει όμως τη ζημιά? Λοιπόν, τη ζημιά την έχουμε υποστεί εμείς. Λοιπόν,
Άρα λοιπόν, πάνω σε αυτό το ζήτημα, ούτε η φορολογία είναι το κύριο ζήτημα. Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων που είναι από την άρση τη γραφειοκρατία, από το να απλοποιήσει ορισμένε διαδικασίε, το να τονώσει την επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίω στη μικρομεσαία επιχείρηση. Επαναλαμβάνω, αν αυτή η ρεχοκαλιά, η μικρομεσαία επιχείρηση που στηρίζει αυτή την απασχόληση, δεν τονωθεί, δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα, έστω και αν έρθουν ξένες επενδύσεις. Και τέλος, εάν δεν αντιμετωπιστεί το θέμα του χρέους, δεν υπάρχει περίπτωση και αυτά που λέμε εμείς να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα που να προκύψει μια ανάσα για τη χώρα. Να γλιτώσουμε από αυτά τα τοκοχρεολύσια για να μπορέσεις αυτά τα χρήματα να τα ρίξεις στην ελληνική οικονομία. Εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, θα είμαστε σε μια παγίδα υπερχρέωσης και ύφεσης. Άρα λοιπόν θέλει αλλαγή πολιτικών και ταυτόχρονα μια επαναδιαπραγμάτευση συνολική σε πολιτική βάση διαφορετική του χρέους. Τώρα με αφορμή την έκθεση της Βουλής, από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα και ο γύρος της συζήτησης. Αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα στην οικονομία, αλλά παράλληλα κατά τη γνώμη μας χτυπάει το καμπανάκι και τον ήχο της καμπάνας θα πρέπει να την ακούσει ο λαός. Με ποια έννοια το λέω. Ότι προαναγγέλλονται δυσάρεστες καταστάσεις, ακόμα πιο άγρια μέτρα. Αυτό να το συνδυάσω και με τον πρώτο κύκλο της κουβέντας μας, δηλαδή με την κυβέρνηση που θα πάει στο εξωτερικό, με τα νέα μέτρα που προωθούνται, με τα νέα μέτρα που θα έρθουν από το φθινόπωρο και μετά, έστω στα πλαίσια συζήτησης του χρέους κτλ. Όλα αυτά όμως εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο για το λαό μας αφύπνισης, εγρήγορσης και οργάνωσης του αγώνα και αυτό της διοίκησης. Αυτό το βλέπετε, πρώτον. Αυτό δεύτερο, το βλέπετε, αυτό. Εμείς λέμε τι πρέπει να γίνει. Εμείς λέμε, καταθέτουμε το ότι δεν γίνεται, υπάρχουν χιλιάδες λόγοι. Χιλιάδες λόγοι. Διότι υπάρχουν για παράδειγμα, οι σιρήνες που λένε ότι με άλλο μείγμα διαχείρισης μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, να φέρουμε ανάπτυξη, να ανοίξουμε θέσεις εργασίας κτλ. Όλα αυτά όμως είναι μείγματα διαχείρισης εντός αυτού του συστήματος, το οποίο βεβαίως και μέσα από την κρίση που γεννά κρίση στο ίδιο το σύστημα, δεν μπορούν να διαχειριστούν την κρίση. Υπέρ του λαού λέμε. Γιατί κοιτάξτε κύριε Κουρή και κύριε Καλαρίτη, υπάρχουν και μέσα στην κρίση, αν θέλετε την τελευταία πενταετία, κάποιοι κερδίσανε και κερδίζουνε. Και κερδίζουνε δισεκατομμύρια. Και μάλιστα νομοθετούμε, σε εισαγωγικά η λέξη μου, δεν ψηφίζει. Μα και τώρα φτιάχνουν τα κυβέρνηση. Προωθεί λοιπόν μια σειρά από μέτρα με την σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τρόικας, όπως θέλετε πείτε το, στην κατέθεση διάσωσης αυτού του συστήματος, το οποίο πνέει τα λίστια. Και βεβαίως τα μέτρα αυτά αγγίζουν, μην τα περιγράφουμε, γνωρίζετε την κατάσταση, την τραγική κατάσταση που έχει οδηγηθεί η πλειοψηφία του λαού. Κύριε Λαμπρούλη, τη δική σας και αυτά τα μέτρα λοιπόν που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν. Κοιτάξτε, εδώ τώρα μπαίνει ένα ζήτημα, εμείς αυτό λέμε στο λαό. Βεβαίως είναι μειοψηφία. Ναι, ούτε αεροβατούμε, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Εδώ ή θα έρθει σε σύγκρουση και ρήξη. Δεν είναι πλειοψηφική. Ή θα έρθει σε σύγκρουση και ρήξη με την πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση σε ό,τι αφορά το χρέος, μονομερή διαγραφή του χρέους. Βεβαίως αυτό προϋποθέτει όμως τι. Άλλου είδους εξουσία και τα μέσα παραγωγής να είναι κοινωνικοποιημένα, να είναι περιουσία του λαού. Ο ίδιος ο λαός λοιπόν θα πρέπει να μπει μπροστά. Να δούμε, Ιδάλλως, θα έρθουν καινούργια μέτρα. Σήμερα τις εξελίξεις. Νέα μέτρα θα έρθουν. Και αυτό προαναγγέλει πίσω, δηλαδή από το δημοσίευμα της Βουλής, την έκθεση της Βουλής, για και κατά τη γνώμη μας, αυτό θα πρέπει ο λαός μας να καταναλύσει. Είναι και καμπάνια και προς την κυβέρνηση. Πάντως, κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις μπορούν να αλλάξουν. Το θέμα είναι ότι η πολιτική είτε με το ένα μείγμα, είτε αυτό είναι το μείγμα που ακολουθείται έως τώρα, είτε με ένα άλλο μείγμα. Δεν μιλάμε για μείγμα, αλλά μιλάμε για άλλη πολιτική. Κοιτάξτε, πολιτική εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συγκρουστούμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάτε να συγκρουστείτε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αν περιμένουμε από το γραφείο του σοσιαλισμού, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σοσιαλισμό δεν τον περιμένει κανένας. Ο λαός θα τον επιβάλλει. Και τον άλλο δρόμο ανάπτυξης, ο λαός θα τον επιβάλλει. Εσείς αυτό που λέτε στον κόσμο είναι κάτι στο περιθώριο να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή προκαλείται. Κύριε
ελάτε, ψηφίστε μας να γίνουμε κυβέρνηση για να φέρουμε κάτι το διαφορετικό ή να ανατρέψουμε πολιτικές. Ποιες πολιτικές? Συναποφασισμένες πολιτικές θα πρέπει να έρθει σε ρήξη με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν έρθει σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να περάσει τόσο δα φιλολαϊκό μέτρο. Παρακαλώ, ρε. Όπως και αν λέγεται αυτή η κυβέρνηση. Καμπανάκι. Όμως, Λαμπρόν, διότι εδώ όμως και Λαμπρόνι, σεβαστές οι θέσεις. Όμως, εάν δεν υπάρξει μια ενότητα στην αριστερά, το κάστρο δεν μπορεί να πέσει. Κύριε Κουρή, και λέτε κάστρο, ενότητα. Και είναι λέτε ο ενότητα. Κόσμος την πληρώνει. Γενικά η έννοια ενότητας τη διαφωνία που υπάρχει, θέλει πολύ πληρώνει, κόσμο. Συνεχίζει, την πληρώνει το ζήτημα σε ποια βάση θα είναι η ενότητα. Θα τα βρείτε μεταξύ. Αν συγχωρείτε, όχι, δεν γίνεται. Πώς θα τα βρούμε? Βαθύτατη διαφωνία. Γιατί αναφέρεστε τώρα στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένω. Λοιπόν, όποιο δέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που λέμε εμεί λυκοσυμμαχία, καπιταλιστική, Ένωση των Μονοπωλίων και όχι φιλολαϊκή. Σεβαστέ οι θέσει. Αλλά όμω υπάρχει ένα λαό. Εμεί είμαστε αντίθετοι. Υπάρχει ένα λαό. Και δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση. Να πλήττεται. Μέχρι όμως να πέσει αυτό το σύστημα, κύριε Κουρή, μέχρι τότε θα έχει μείνει ζωντανό. Θα έχει μείνει ζωντανό. Το σύστημα όχι. Κοιτάξτε τώρα, όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό που βιώνει ο λαός μας, και όχι μόνο ο ελληνικός λαός, με την έννοια των μνημονίων, το λέω, των υποχρεώσεων και όλα αυτά, υπάρχουν και άλλοι λαοί. Και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ακολουθούνται αυτές οι πολιτικές, αυτά τα μέτρα, χωρίς να έχουν μνημόνια. Δείτε στην Ιταλία, δείτε σε άλλες χώρες, Γαλλία και Γερμανία. Προωθούν τέτοια μέτρα αντιλαϊκά. Είναι πανευρωπαϊκή πολιτική πλέον. Λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη. Βεβαίως είναι. Άρα λοιπόν δεν είναι ιδιαιτερότητα της χώρας μας. Αυτό. Ωραία. Αλλά οριστική ρήξη αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλειοψηφική, τουλάχιστον έτσι καταγράφεται, σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να τα βρείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε, σας το είπα και πριν. Δεν είναι διαφωνώ με αυτό. Όμως δεν υπάρχει άλλο να τα βρείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει άλλο δρόμο ανάπτυξη, αλλά για να είναι σε φιλολογική κατεύθυνση θα πρέπει να έρθει σε σύγκρουση και ρήξη. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να τα βρείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, με ένα κομμάτι του ενδεχομένω με τον ΣΥΡΙΖΑ αποκλείται. Κύριε Καλύβη, μία τελεία να πάμε σε διαφημιστικό λόγο. Ναι, κοιτάξτε κάτι. Εμεί είμαστε υπέρ τη ενότητα αριστερά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν στρατηγικέ διαφορέ και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το πράγμα. Αλλά παρά τις στρατηγικές διαφορές υπάρχει δυνατότητα στο σήμερα να δώσουμε μια κοινή πάλη ανεξάρτητα από τις διαφορές. Για να μπορέσει να αλλάξει ριζικά η κατάσταση. Θα συγκρουστούμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον ελληνικό καπιταλισμό, διότι μπορεί να βγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο ελληνικός καπιταλισμός. Όχι, απλά, λέω. Ότι μπορεί να βγει και από την Ευρωπαϊκή λέω, Ένωση. Όχι. Αλλά δεν λέτε όμως τι σημαίνει. Δεν με καταλαβαίνετε. Εμείς δεν το λέμε έτσι όμως. Δεν με καταλαβαίνετε. Δεν το λέμε έτσι. Δεν με καταλαβαίνετε. Λέω ακόμα και αν αυτό που λέει. Ότι ακόμη και αυτό που εσείς τώρα κατακεραυνώνετε και λέτε ότι είναι για παράδειγμα. Εξακολουθείτε να μην με ακούτε. Εξακολουθείτε να μην με ακούτε. Λέω λοιπόν, ότι δεν ακόμα θα και αν. Ποιο σα το λέει αυτό, γιατί τώρα τα 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν φάρμακα. Και γυρίσουμε σε μια διαδικασία. Ή να μην γυρίσουμε στο περιοχείο. Κοιτάξτε κάτι, λέω. Ακόμα και αν γίνει αυτό που λέει ότι θέλει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα παραμένει ο καπιταλισμό. Άρα είτε σε εθνικό επίπεδο. Όχι, με συγχωρείτε, δεν το λέμε εμεί αυτό και μην παραποιείτε τι θέσει μα. Είναι συγκεκριμένε, παραποιείτε τι θέσει μα. Εμεί λέμε έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, όλος αυτός ο πλούτος, τα εμπράγματα, ό,τι υπάρχει στη χώρα μας, να ανήκουν στο λαό και όχι σε μια χούφτα πλουτοκρατών. Στις πολιτικές τους εκφραστές, οι οποίοι μέχρι να αλλάξει, είναι στα χέρια του λαού να το αλλάξει, εμείς λέμε. Λοιπόν, εμείς δεν περιμένουμε αυτό που μας κατηγορούσατε και λέγατε εσείς ότι το κουκουέ τα παραπέμπει όλοι στη Δευτέρα Παρουσία. Στη Δευτέρα Παρουσία. Παραπέμπετε εσείς στην όποια φιλολογική ανάπτυξη στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης. Αυτή είναι η ουτοπία που προβαλλώνει τον κόσμο. Υπάρχει έδαφος κοινής δράσης. Κανένα έδαφος δεν υπάρχει. Παρά τις διαφορές απόψεις που υπάρχουν και μέσα στο μαζικό κίνημα και με κοινές πρωτοβουλίες ανεξάρτητα να ορίζονται σε συνεργασία ή όχι και ακόμα και με συνεργασία ευρύτερη. Διότι κύριε, ο κόσμος θέλει την ενότητα, ο κόσμος θέλει να δώσει. Και εμείς λέμε ενότητα να δώσει τη βάση σε κάποια βάση. Σε ποια βάση και σε ποια προοπτική. Μέσα από τέτοιου είδους αντιδικήσεις. Είναι σαφές ότι είναι στρατηγική διαφορά. Στρατηγική διαφορά δεν πρόκειται να ενωθεί τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Πάμε. Στρατηγικές διαφορές θα υπάρξουν. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Θα έχουμε σε λίγο και μία τηλεφωνική σύνδεση. Γιατί σήμερα είχαμε το πρωτοφανές ΜΑΤ εναντίον αστυνομικών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ζήσαμε γι' αυτό. Σε λίγο πάλι μαζί.